Σας καλωσορίζω στο μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών 2, το πρώτο τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Συνεχίζουμε με την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μοντέλου Pentium Pro της Intel, για το οποίο έχουμε ήδη αρχίσει να περιγράφουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα μας απασχολήσει και το τελευταίο μάθημα την ερχόμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο τελευταίο μάθημα, θα μεταβώ στην διαφάνεια που είχαμε, στην οποία είχαμε σταματήσει, η οποία τελευταία διαφάνεια αφορούσε ουσιαστικά την περιγραφή των πεδίων του καταχωρητή κατάστασης του συγκεκριμένου επεξεργαστή, στην οποία είχαμε συναντήσει κάποιες κλασικές ενδείξεις, όπως για παράδειγμα η ένδειξη μηδενικού αποτελέσματος, προσήμου, η ένδειξη κρατουμένου, η ένδειξη ισοτιμίας, τις οποίες σημαίες έχετε συναντήσει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών 1. Είδαμε μετά στη συνέχεια κάποια νέα πεδία που αφορούν τις εξελιγμένες λειτουργίες που υποστηρίζει ο Pentium Pro. Και σήμερα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα καταρχάς, το οποίο έχει να κάνει με το μήκος των ορισμάτων. Από αυτά που είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα, για λόγους συμβατότητας, ο Pentium Pro μπορεί να υποστηρίξει και 30 διάμπιτες ποσότητες. Όταν λέω ποσότητες εννοώ ορίσματα αλλά και διευθύνσεις 16-άμπιτες ή 30 διάμπιτες. Οι 30 διάμπιτες είναι οι καινούργιες, είναι εκείνες που υποστηρίζονται ουσιαστικά από τη νέα αρχιτεκτονική που είχε ο Pentium Pro σε σχέση με τους προκατόχους του, ενώ οι 16-άμπιτες ποσότητες παραμένουν εκεί ώστε να μπορούν να εκτελεστούν χωρίς καμία μεταβολή προγράμματα που είχαν αναπτυχθεί ήδη σε παλιότερους ακόμα επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν, έχουμε 16-bit που υποστηρίζονται μόνο σε Real Addressing Mode ή System Management Mode. Αυτές ήταν δύο καταστάσεις λειτουργίας τις οποίες μπορεί να βρεθεί ο επεξεργαστής, τις οποίες εξηγήσαμε ότι η Men Real Addressing Mode είναι για λόγους συμβατότητας με παλιότερους επεξεργαστές, ενώ το System Management Mode είναι για παράδειγμα για τη διαχείριση του συστήματος, όπως για χαμηλή κατανάλωση, για hibernate λειτουργία κλπ. Ενώ σε Protected Mode, που είναι η κανονική κατάσταση λειτουργίας στην οποία τρέχουν οι εφαρμογές σας, θα έτρεχαν μάλλον οι εφαρμογές σας, γιατί είπαμε είναι παλιό το μοντέλο σχετικά, θα μπορούσαν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τα ορίσματα να είναι 16 ή 32 bit. Όχι όμως μόνο τα ορίσματα, αλλά και οι διευθύνσεις. Πώς καθορίζει ο επεξεργαστής αν τα ορίσματα που του δίνουμε είναι 16-άμπιτες ή 32-άμπιτες ποσότητες? Αυτός ο πίνακας δείχνει ακριβώς τους κανόνες που ακολουθεί ο επεξεργαστής για να καταλάβει τι μήκος έχει είτε ένα όρισμα είτε μία διεύθυνση ορίσματος. Το D-flag που βλέπετε εδώ υπάρχει σε μία structure η οποία έχει ένα ειδικό όνομα, νομίζω ότι είναι η Task State Structure, που θα την δούμε και παρακάτω τι άλλα πράγματα περιλαμβάνει. Αν κάνω λάθος όμως από το βιβλίο θα δείτε ακριβώς το όνομα. Μείνετε απλά στο ότι υπάρχει ένα bit, μία ένδειξη κάπου, όπου είτε από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε το μήκος είτε του ορίσματος είτε της διεύθυνσης, ή ακόμα μπορούμε να έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν κάποια προθέματα στα ορίσματα ή στις διευθύνσεις, που σημαίνει ότι μέσα στην εντολή υπάρχει πριν από την ίδια την τιμή της διεύθυνσης ή του ορίσματος, εάν πρόκειται για άμεση διευθυνσιοδότηση, υπάρχει κάποια ένδειξη ανάλογα με τον σύμβολο μεταφραστή που χρησιμοποιείται, η οποία δείχνει πόσο ακριβώς είναι το μήκος του κάθε ορίσματος ή της διεύθυνσης. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτούς εδώ τους συνδυασμούς που βλέπετε, όπου το ναι ή το όχι σημαίνει ότι μέσα στην εντολή υπάρχει το κατάλληλο πρόθεμα ή δεν υπάρχει το κατάλληλο πρόθεμα. Αν υπάρχει, τότε σε συνδυασμό με το τι τιμή έχει το deflag, αντιστρέφεται ή δεν αντιστρέφεται μία κατάσταση. Για παράδειγμα, εάν το deflag είναι 0, 0 υπάρχει και εδώ εντωμεταξύ, απλά δεν φαίνεται στη διαφάνεια, είναι 0, τότε αν δεν υπάρχει πρόθεμα στο όρισμα και η διεύθυνση είναι απλά 16-bit by default, εξορισμού. Εάν υπάρχει πρόθεμα στο όρισμα, η διεύθυνση θεωρείται 32-bit. Όμως, αυτή η κατάσταση αντιστρέφεται αν το D-flag είναι 1. Δηλαδή, αν είναι 1 το D-flag, αλλά βάλουμε πρόθεμα στο όρισμα, τότε έχουμε 32-bit. Ενώ, αν έχουμε το D-flag 1, αλλά βάλουμε και πρόθεμα, το ένα αντιστρέφει το άλλο και τελικά ξαναγυρίζουμε σε 16-bit. Το ίδιο, παρόμοιος μάλλον συνδυασμός, γίνεται όπως βλέπετε εδώ και με το μήκος της διεύθυνσης, αν έχει πρόθεμα ή δεν έχει και ούτω καθεξής. Γίνονται κάποιοι τέτοιοι συνδυασμοί. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η στίβα. Η στίβα, παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της μνήμης του επεξεργαστή, το οποίο... όπως θα δούμε, αλλάζει ο χειρισμός του ανάλογα και με το ποιος εκτελεί τον τρέχον κώδικα. Είναι κομμάτι μιας εφαρμογής ο κώδικας που εκτελείται. Είναι κομμάτι του λειτουργικού συστήματος ή ενός driver. Είναι κομμάτι της Interrupt Service Routine, μιας ρουτίνας που έχει ξεκινήσει να εκτελείται εξαιτίας μιας διακοπής. Η στίβα, εκτός από το να αποθηκεύει δικές μας τιμές που απλά θέλουμε να αποθηκευθούν είτε με δομή last in first out, οπότε χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες push και pop εντολές, εκτός λοιπόν από μια τέτοια χρήση, έχει πάρα πολύ σημαντικό ακόμα ρόλο. Χρησιμοποιείται, όπως σας έχω ήδη εξηγήσει σε προηγούμενα μαθήματα, για την κλίση εμφολευμένων λειτουργιών. Και όχι μόνο λειτουργιών, ρουτινών. Οι διευθύνσεις επιστροφής από τις ρουτίνες που καλώ αποθηκεύονται στη στίβα. Σήμερα θα δούμε και μάλιστα και με παράδειγμα πώς η στίβα χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των ορισμάτων που θέλουμε να περάσουμε σε μία ρουτίνα. Και μάλιστα θα δούμε πώς η αρχιτεκτονική του Intel Pro υποστηρίζει αυτό το πέρασμα τιμών και παραμέτρων κατά την κλίση μιας υπορουτίνας. Προσέξτε, υπάρχουν 4-5 παραλλαγές με τη χρήση της στίβας για τέτοιες δουλειές όπως αυτές που σας περιέγραψα τώρα, οι οποίες είναι και κλασικά παραδείγματα ασκήσεων που μπορώ να βάλω στην εξέταση. Για να θυμηθούμε καταρχάς όσον αφορά τη στίβα, τους καταχωρητές οι οποίοι σχετίζονται με αυτήν. Ο Stack Segment είναι ένα segment καταχωρητής, 16-bit όπως και οι υπόλοιποι, ο οποίος δείχνει σε ποιο segment της μνήμης χρησιμοποιούμε εκείνη τη στιγμή, για τη στίβα μας, για να αποθηκευτεί η στίβα. Ο stack segment κατά κάποιο τρόπο δείχνει την αρχή του segment. Αυτός που δείχνει μέσα στο segment σε ποια θέση είμαστε είναι ο Extended Stack Pointer, ο ESP. Αυτός είναι ο default καταχωρητής που δείχνει εδώ πέρα μέσα. Μάλιστα, όπως βλέπετε και από τη διαφάνεια, κάθε φορά που μπαίνει κάτι στη στίβα πηγαίνουμε προς τα κάτω. Μειώνεται δηλαδή ο ESP. Κατά πόσες θέσεις? Η στίβα, για παράδειγμα, αν είναι 32-bit, τότε μειώνεται κατά 4 κάθε φορά που βάζουμε κάτι. Γιατί η κάθε γραμμή της στίβας είναι 4 byte, είναι 32 bit. Άρα κάθε εγγραφή που κάνουμε στη στίβα καταναλώνει 4 θέσεις μνήμης. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ο ESP μειώνεται κατά 4. Το μήκος των ορισμάτων όπως προηγούμενα, γιατί όπως είδαμε θα μπορούσαμε να έχουμε και 16-bit ορίσματα. Οπότε εκεί θα μειωνόταν κατά 2 ο ESP κάθε φορά που βάζουμε κάτι. Όταν ακολουθούμε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή όταν διαβάζουμε από τη στίβα, προσθέτουμε 2 ή 4, ανάλογα με το μήκος των ορισμάτων που έχουμε επιλέξει. Τώρα βέβαια η διεύθυνση επιστροφής, έτσι όπως γίνεται, μπορεί και να χαθεί αν έχουμε ασύμετρα push και pops. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι μπαίνει η διεύθυνση επιστροφής κάποια στιγμή σε μία ρουτίνα και μετά πάω και κάνω push μία τιμή, value 1. Πριν γυρίσω όμως από τη ρουτίνα την καινούρια που βρίσκομαι, δεν πάω να κάνω pop την τιμή value 1 και έρχεται το σημείο που τελειώνει η υπορουτίνα. Ο επεξεργαστής θα πάει να διαβάσει αυτή την τιμή που είναι η τελευταία στην οποία δείχνει ο stack pointer και θα νομίζει ότι αυτή είναι η διεύθυνση την οποία πρέπει να φορτώσει τον extended instruction pointer για να ξέρει και να συνεχίσει την προηγούμενη ρουτίνα που εκτελούνταν, το προηγούμενο κυρίως πρόγραμμα. Όμως αυτό δεν είναι η διεύθυνση επιστροφής, είναι μια τιμή που πήγα και έβαλα εγώ με μια push μέσα στην υπορουτίνα και δεν πήγα να το βγάλω μετά ώστε η θέση του ESP να είναι εκεί που δείχνει τη διεύθυνση επιστροφής. Άρα έχω ευθύνη. Αν εγώ ως συγγραφέας του λογισμικού μέσα στις ρουτίνες κάνω ασύμετρα, αυτό σημαίνει ασύμετρα push και pops, δηλαδή δεν κάνω pop όσες τιμές έχω βάλει, αλλά κάνω λιγότερες ή περισσότερες, χωρίς να έχει καμία σημασία αυτό που διαβάζω, γιατί προφανώς δεν θα έχει κάποιο νόημα, τότε καταστρέφω το που θα μπορούσε ο επεξεργαστής να βρει τις διευθύνσεις επιστροφής και το σύστημά μου θα πηγαίνει άλλον δι' άλλον. Δεν πρόκειται ούτε οι ρουτίνες να κλείνουν σωστά, θα χαθεί ο έλεγχος, θα πηγαίνω σε θέσεις μνήμης που δεν θα μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα εδώ πέρα, αφού δεν είχα κάποιο jump εντολή ή κάποια branch που να με πηγαίνει στη συγκεκριμένη θέση και όλα αυτά θα οφείλονται σε αυτό που σας γράφω εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σχεδιαστικά. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις απλές εντολές άλματος και μάλιστα όχι άλματος καθαρά, αλλά κλήσεων υπορουτινών. Κλήσεις υπορουτίνας. Καλό λοιπόν μία υπορουτίνα σε αυτό το σημείο. Πριν την καλέσω όμως, ή ο μεταφραστής μου ή οποιοσδήποτε έχει αναλάβει τον έλεγχο του από υψηλή γλώσσα προγραμματισμού να το μεταφράσω σε assembly αυτό το πράγμα, μπορεί να θέλει τις παραμέτρους που δέχεται η ρουτίνα που θα καλέσω να τις περάσει στην υπορουτίνα μέσω της στίβας. Κανονικά, παιδιά, θα πρέπει να σας εξηγήσω ή να σας αναφέρω έτσι εγκυκλοπαιδικά, μια και δεν έχει άλλο σημείο για να το δούμε αυτό. Πιστεύω όμως ότι στο μάθημα των μεταγλωτιστών, όσοι το επιλέξετε, ότι εκεί συζητάτε αυτό το ζήτημα του πώς περνάμε ορίσματα σε υπορουτίνες. Υπάρχουν λοιπόν 3 τρόποι να περάσεις τα ορίσματα. Έχεις για παράδειγμα μία υπορουτίνα, την υπορουτίνα max, που παίρνει την πρώτη τιμή, τη δεύτερη τιμή, την τρίτη τιμή και σου επιστρέφει το ποια είναι η μεγαλύτερη από τις 3 τιμές. V1, V2 ή V3. Λοιπόν, αυτές τις 3 τιμές που θες να περάσεις, υπάρχουν 3 επιλογές για τον compiler στο πώς θα τις μεταφέρει στον κώδικα της ρουτίνας αυτής εδώ. Η μία περίπτωση είναι αν σου περισσεύουν καταχωρητές, να πεις ότι ο καταχωρητής R1, R2 και R3 τον δεσμεύω ώστε στον R1 να γράψω την τιμή V1, στον R2 την τιμή V2 και στον R3 την τιμή αυτή. Και θα ξέρει η υπορουτίνα ότι από τον R1, R2 και R3 θα βρει αυτές τις παραμέτρους για να πάει να τις διαβάσει. Αυτό, όπως μπορεί να φανταστείτε, έχει κάποια βασικά μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν με το ότι οι καταχωρητές γενικού σκοπού των επεξεργαστών δεν είναι μεγάλος ο αριθμός τους, είναι λίγοι. Άρα, ποια ρουτίνα να πρωτοχρησιμοποιήσει τους καταχωρητές και τι να κάνει με τις προηγούμενες τιμές των καταχωρητών κλπ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να περάσεις ορίσματα σε μία υπορουτίνα, αλλά έχει πολλούς περιορισμούς. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, το να χρησιμοποιήσεις τη στίβα και λίγο πριν βάλεις τη διεύθυνση επιστροφής της υπορουτίνας, να πας να γράψεις και όλες τις παραμέτρους που θες να περάσεις μέσα στην υπορουτίνα. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος που χρησιμοποιείται συνήθως αν θέλουμε να περάσουμε πίνακες ή πάρα πολύ μεγάλες δομές. και θέλουμε να τις περάσουμε by value, δηλαδή να πάρουμε όλες τις τιμές και να τις δώσουμε και όχι να δώσουμε μια διεύθυνση απλά που βρίσκεται ο πίνακας. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, επειδή οι θέσεις που μπορεί να χρησιμοποιεί ο πίνακας είναι τόσες πολλές που θα εξαντλούσαμε όλη την stack, δεν είναι καλός τρόπος να αποθηκεύσεις ένα ολόκληρο πίνακα στη stack για να τον περάσεις σε μια υπορουτίνα. Τι κάνεις? Αναγκαστικά δεσμεύεις από την κύρια μνήμη σου κάποιες περιοχές που λες ότι αυτές θα είναι για να περάσει το τάδε όρισμα που είναι πίνακα σε μια υπορουτίνα και εκεί πας και γράφεις το όρισμά σου. Είναι ο πιο αργός όμως αυτός τρόπος, αλλά είναι ο πιο γενικός. Αυτό σου επιτρέπει τα πάντα. Ό,τι θες να περάσεις θα το κάνεις. Το ποιον τρόπο επιλέγουμε δεν το κάνουμε εμείς βασικά, το κάνει για μας ο compiler συνήθως ή το λειτουργικό σύστημα. Πάντως, εμείς δεν, όταν γράφουμε, για παράδειγμα, σε μία γλώσσα υψηλού επίπεδου, σπανίως ασχολούμαστε εμείς με το πώς θα περάσουν τα ορίσματα. Παρόλα αυτά, στην ANSYS, την παλιά, υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας. Στο αν κάνεις global ορισμό των μεταβλητών, στο αν τις μεταβλητές τις περνάς τοπικά από τη μία ρουτίνα στην άλλη, και ανάλογα επιλέγεται το ποια περιοχή θα αποθηκευτούν. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείς global μεταβλητές, όλες πάνε στην κύρια μνήμη. Ενώ αν κάνεις κλίση υπορουτινών και περνάς τα ορίσματά σου από τη μία ρουτίνα, από την ρουτίνα την καλούσα στην καλούμενη, τότε ό,τι βάζεις με αυτή τη μέθοδο πάει στη στίβα. Και αν κατά λάθος πας μέσω της Standard C, της ANSYS C, να βάλεις μια πολύ μεγάλη δομή που την περνάς με την κλίση, δηλαδή με τέτοιο τρόπο πας να περάσεις την τιμή της στην υπορουτίνα, by default το σύστημα χρησιμοποιεί στίβα για να περάσει αυτές τις τιμές. Και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, η στίβα σου μπορεί να εξαντληθεί. Σε μικρότερα συστήματα, μην βλέπετε σε προσωπικούς υπολογιστές, δέστε σε ενσωματωμένα συστήματα που έχουν πιο μικρή μνήμη. Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο σχεδιαστής να δώσει για να ξέρει τι θα χρησιμοποιηθεί από τα δύο, στίβα ή κύρια μνήμη. Δεν συζητάω για καταχωρητές, γιατί αυτό γίνεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όταν είναι λίγα τα ορίσματα και όταν δεν χρησιμοποιείται τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν, αν δεν κάνεις σωστή διαχείριση, τότε μπορεί να έχεις stack overflow, για παράδειγμα. Να έχεις εξαντλήσει όλο το χώρο της στίβας σου, γιατί πήγες να περάσεις δομές που καταλαμβάνουν πάρα πολύ χώρο. Και δεν θα έπρεπε να τις περάσεις με αυτόν τον τρόπο. Θα έπρεπε είτε να περνάς με pointers στην αρχή της δομής, όχι ολόκληρη τη δομή, είτε να την αποθήκευες όλη τη δομή στην κύρια μνήμη. Ας επιστρέψουμε λοιπόν μετά από αυτά τα γενικά στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε ένα κοντινό άλμα και θέλουμε εδώ πέρα, μάλλον αυτό είναι η στίβα μας, έτσι. Κάπου εδώ αριστερότερα φανταστείτε ότι εκτελείται το πρόγραμμά μου που κάποια στιγμή καλεί την ρουτίνα max μεταξύ των τριών αυτών ορισμάτων, να μας βρει το μέγιστο από τα τρία. Τα τρία ορίσματα, το V1, V2, V3, μπορεί να είναι οι παράμετρες 1, 2, 3 που βλέπετε εδώ πέρα, που έχουν μπει στη στίβα με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα λοιπόν στάλθηκαν οι τιμές των τριών παραμέτρων και όταν κλήθηκε η ρουτίνα, όταν καλέστηκε η ρουτίνα, αποθηκεύτηκε στην κορυφή της στίβας, το λέω κορυφή αλλά είπαμε πάει προς τα κάτω η στίβα, η διεύθυνση επιστροφής από την υπορουτίνα. Αυτό σημαίνει calling extended instruction pointer. Ήταν η τιμή του μετρητή προγράμματος της καλούσας ρουτίνας πριν φωνάξω, πριν καλέσω τη max. Δείτε το για παράδειγμα, παιδιά, εδώ πέρα. Έστω ότι εγώ είχα ένα πρόγραμμα που εκτελούνταν διάφορες εντολές του. Και κάποια στιγμή μέσα στο πρόγραμμα κάλεσα τη max με ορίσματα 10, 30, 5. Να μου βρει το μέγιστο από αυτές τις τρεις τιμές. Έστω ότι αυτή εδώ η εντολή βρισκόταν σε μία διεύθυνση που συμβολικά, για να μην βάζω νούμερα, την γράφω address 1. Η max εκτελείται εδώ. και επιστρέφει πάλι πίσω σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ ας υποθέσουμε ότι η διεύθυνση είναι address 2. Τι γίνεται λοιπόν? Στη στίβα, σύμφωνα με αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια, θα αποθηκευθούν αρχικά οι τιμές 10, 35, που είναι τα ορίσματα της max, και στη συνέχεια αποθηκεύεται η διεύθυνση που έδειχνε ο μετρητής προγράμματος και ήταν η επόμενη εντολή που θα εκτελούνταν. Αυτή η διεύθυνση είναι αυτή εδώ. Εάν πω ότι η address 1 είναι εκεί που αποθηκεύεται η κλίση της max, η επόμενη εντολή, επειδή οι εντολές είναι στοιχισμένες σε πολλαπλάσια του 4, είπαμε ότι κάθε γραμμή της μνήμης είναι 32-μπιτη, τουλάχιστον αν χρησιμοποιώ 32-μπιτα ορίσματα και διευθύνσεις, τότε η επόμενη εντολή ήταν 4 byte παρακάτω από τη max. Η max καταλαμβάνει 4 byte γενικά. Μπορεί και παραπάνω. Εδώ λοιπόν θα αποθηκευτεί η διεύθυνση που βρίσκεται η επόμενη εντολή. Επόμενη εντολή είναι αυτή εδώ. Ο δε Extended Instruction Pointer, που πριν έδειχνε το address 1-4, τώρα φορτώνεται με το address 2 για να εκτελεστεί η max. Ο pointer, ο instruction pointer, δείχνει μία-μία τις εντολές που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή. Επιστρέφουμε από την max. Για να μπορέσει ο instruction pointer να φορτωθεί με την address 1-4 και να συνεχιστεί η εκτέλεση του προγράμματος από εδώ που σταμάτησε, τι θα κάνει? Θα γυρίσει πίσω και θα διαβάσει την κορυφή της στίβας. Αυτό δεν θα βρει στην κορυφή της στίβας. Αυτό που θα βρει θα το πάρει και θα το πάει στον Extended Instruction Pointer, του οποίου η τιμή θα γίνει αυτή εδώ και θα συνεχιστεί. Και επιπλέον, επειδή ήξερε ότι χρησιμοποιούσα 3 παραμέτρους για να καλέσω τη max, τις σβήνει και αυτές από τη μνήμη και τελειώνει η δουλειά. Αυτό είναι το πώς χρησιμοποιείται η στίβα εάν πρόκειται να κάνω μία κλίση υπορουτίνας που βρίσκεται όμως, προσοχή, μέσα στο ίδιο segment, code segment τώρα αυτή τη φορά, όχι stack segment, μέσα στο ίδιο τμήμα κώδικα. Αυτό λέγεται κοντινό άλμα, near jump. Near jump, κοντινό άλμα. Μπορεί όμως το σύστημα να καλέσει μία υπορουτίνα που δεν βρίσκεται στο ίδιο code segment, αλλά βρίσκεται σε ένα άλλο code segment. Για να εκτελεστεί το νέο πρόγραμμα, δεν αρκεί να αλλάξει μόνο ο instruction pointer και να πάρει την τιμή από address 1-4 που ήταν address 2 και μετά να ξαναγυρίσει στο address 1-4. Δεν αρκεί αυτό. Τι άλλο θα πρέπει να γίνει? Επειδή αλλάζει το code segment, πρέπει να αποθηκευθεί και η τιμή, η παλιά, του code segment μαζί με τον instruction pointer, για να μην χαθούμε στην επιστροφή. Μάλιστα, αν πούμε ότι... Ας μην το ζωγραφίσω, γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό από εδώ πέρα το τι χρειάζεται. Ούτως ή άλλως ένα πρόγραμμα είναι που διακόπτεται, πάει κάπου αλλού και επιστρέφει πάλι στο σημείο που είχε κληθεί η υπορουτίνα. Απλά, εκτός από τον instruction pointer που είδατε εδώ, πρέπει να αποθηκευθεί και η ένδειξη του που ήταν το παλιό code segment που έτρεχε ο κώδικας της καλούσας εντολής. Από εδώ, όταν κληθεί η υπορουτίνα, θα ξεκινήσει η εκτέλεσή της αφού ο code segment φορτωθεί με τη νέα τιμή που δείχνει το νέο segment που βρίσκεται και τη νέα διεύθυνση μέσα στο νέο segment. Τελειώνει. Διαβάζονται όλα και καθαρίζει η στίβα. Καλό είναι να σας κάνω ένα παράδειγμα και με αυτό, ούτως ή άλλως καταλαβαίνω ότι έχετε κάποια δυσκολία να το αντιληφθείτε το τι σημαίνει αλλάζει το code segment ή δεν αλλάζει. Ας το κάνω παραστατικά. Ας πούμε ότι η main μου, που είναι η καλούσα, βρίσκεται σε αυτό το code segment, που η συμβολική τιμή του είναι CS1, για παράδειγμα. και έστω ότι η εντολή routine θα την πω υπάρχει εδώ, ενώ εκείνη τη στιγμή ο instruction pointer έδειχνε στην επόμενη εντολή που κανονικά θα εκτελούνταν εάν δεν ήτο κλείσει η πορουτίνας η προηγούμενη. Έστω επίσης ότι αυτή εδώ παίρνει τρεις παραμέτρους, P1, P2, ας το κάνουμε 2 αυτή τη φορά, για να αλλάξει και λίγο σε σχέση με αυτά που βλέπετε στις διαφάνειες. Ότι είχαμε 2 παραμέτρους να περάσουμε. Η στίβα, η ρουτίνα αυτή δε υπάρχει σε ένα άλλο segment, code segment, του οποίου η αρχή υποδεικνύεται από ένα άλλο νούμερο, από μια άλλη 16-bit ποσότητα. Συμβολικά στην πω code segment 2, για να μην βάζω νούμερα τώρα και γεμίσουμε νούμερα, γι' αυτό βάζω συμβολικά ονόματα. Εδώ λοιπόν βρισκόταν η ρουτίνα αυτή και η αρχή της ήταν σε μια διεύθυνση που συμβολικά πάλι τη λέω Extended Instruction Pointer 2, για να μην βάζω νούμερα. Τώρα λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε ότι στη στίβα θα αποθηκευθεί το πρώτο όρισμα, το δεύτερο όρισμα που θα περάσει στη ρουτίνα, η τιμή πια λέτε αντίστοιχη του CS, αφού είπαμε του καλούντος τμήματος. Όχι, παιδιά. Είναι η CS1. Του καλούντος τμήματος είναι. Αυτή θέλω να μην χάσω στη στίβα. Δηλαδή, το CS1 και το Extended Instruction Pointer 1. Γιατί τι είπαμε, ότι αυτά τα θέλω για να γυρίσω στο σημείο που ήμουν, όχι για να πάω στο καινούριο. Αυτό σε μπέρδεψε. Το καινούριο πώς θα πάω. Άπαξ και φορτωθούν αυτές οι δύο τιμές στη στίβα, τότε ο code segment ο καταχωρητής φορτώνεται με το νέο code segment και ο extended instruction pointer καταχωρητής φορτώνεται με τη νέα τιμή που πρέπει ώστε να ξεκινήσει η υπορουτίνα. Και επειδή αυτά χάσαν τις τιμές τους που είχαν πριν, για να μην τις χάσουμε τελείως, γι' αυτό τις αποθηκεύσαμε εδώ πέρα. Πριν το code segment και ο καταχωρητής EIP είχαν αυτές τις δύο τιμές. Και απλά τις αποθηκεύω στη στίβα, όχι εγώ, το hardware τα κάνει αυτά μόνο του, τις αποθηκεύει στη στίβα, ώστε μόλις τελειώσει η υπορουτίνα να τα πάρει από τη στίβα και να μπορέσει να γυρίσει σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτός είναι ο στόχος. Προχωράμε και τα έχουμε πει αυτά προηγουμένως. Να σας πω μόνο το όνομα, ότι η λίστα αυτή των ορισμάτων που χρησιμοποίησα είτε εδώ λέγεται argument list, έτσι. Και σας λέει και την περίπτωση που θα μπορούσε να είναι αποθηκευμένο στην κύρια μνήμη του συστήματος, έτσι. Πάμε να βάλουμε στη μέση τα protection layers, privilege layers, συγγνώμη, έτσι ονομάζονται. Σας είχα πει και στο προηγούμενο μάθημα, όταν συναντήσαμε αυτό εδώ το πεδίο, το IO Privilege Level, ότι είναι ένα δίμπιτο πεδίο που καθορίζει σε ποιο επίπεδο προστασίας βρισκόμαστε. Τα επίπεδα προστασίας λοιπόν είναι αυτά που βλέπετε στην διαφάνεια που κοιτάμε τώρα. Αυτά εδώ. Οι ομόκεντροι κύκλοι, ο εσωτερικότερος που είναι το level 0, έχει τα μεγαλύτερα δικαιώματα. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει στο σύστημα. Σε αυτό το επίπεδο, όπως βλέπετε, είναι το λειτουργικό σύστημα που έχει όλα τα δικαιώματα επί του συστήματός μας. Ακολουθούν τα level 1 και level 2 που δίνουν 2 αρκετά προστατευμένα επίπεδα που χρησιμοποιούνται από τους drivers, από τους οδηγούς των συσκευών μου. Και τα λιγότερα δικαιώματα έχει το επίπεδο 3, στο οποίο τρέχουν οι εφαρμογές μου. Μπορεί να καταλάβετε ότι σε ένα λειτουργικό σύστημα, όπως για παράδειγμα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας, οι εφαρμογές σας δεν έχουν δικαίωμα ούτε να προσπελάσουν οποιαδήποτε θέση μνήμης επιθυμούν, δεν τους αφήνει το λειτουργικό σύστημα να πάνε σε οποιαδήποτε θέση επιθυμούν, ούτε να τρέξουν και οποιαδήποτε εντολή. Υπάρχουν εντολές που είναι απαγορευμένες για τα προγράμματα εφαρμογής και εκτελούνται μόνο από το λειτουργικό σύστημα, γιατί είναι εντολές που μπορεί να κάνουν ζημιά και χρειάζεται κάποιος να έχει δικαιώματα για να μπορεί να τις εκτελέσει αυτές. Αυτό λοιπόν καθορίζεται από τα επίπεδα προστασίας, από τα privilege levels που βλέπετε σε αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους. Όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί σχετίζεται και με τις κλήσεις ρουτινών που βλέπετε, μπορεί ένας κώδικας, ένα κομμάτι κώδικα από την εφαρμογή σας να καλεί μία ρουτίνα είτε του λειτουργικού συστήματος είτε ενός driver. Για παράδειγμα, θέλει το Word που είναι εφαρμογή να εκτυπώσει κάτι. Πρέπει να καλέσει μία ρουτίνα του driver του εκτυπωτή που είναι σε πιο privileged level, σε πιο προνομιούχο επίπεδο. Εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στο πώς γίνεται αυτό για να επιτραπεί αυτό το πράγμα. Για να δούμε λοιπόν κάποια θέματα που σχετίζονται με αυτή την προστασία. Καταρχάς, εάν θέλει ο κώδικας μας να κάνει μία κλίση σε προστατευμένα τμήματα, ο επιλογέας τμήματος που χρησιμοποιεί η call εντολή δείχνει έναν ειδικό περιγραφέα. Δηλαδή, ο segment register, αυτό σημαίνει επιλογέας τμήματος, δείχνει σε ένα descriptor, όπως είναι το κανονικό το όνομα, που ονομάζεται Call Gate Descriptor, πύλη, δηλαδή σαν να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να περάσει από μία πύλη ελέγχου. Περνάει από ένα face control η κλίση μας. Δεν είναι τόσο απλό ότι κάλεσα κώδικα και οποιοδήποτε να είμαι ή οποιοδήποτε να θέλω να κάνω οποιαδήποτε δουλειά θα μου επιτραπεί. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτό το Call Gate Segment Descriptor και αυτός ο Descriptor πρέπει να περιέχει τα δικαιώματα χρήσης και δείκτες στον κώδικα που καλείται. Δηλαδή, δείκτης που είναι ο κώδικας που θέλω να εκτελέσω και με τι δικαιώματα ζητώ να γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Κάθε επίπεδο προστασίας, προσέξτε, έχει το δικό του stack, τη δική του στίβα. Άρα, όχι μόνο code segment αλλάζει όπως είδαμε τελευταία εδώ, σε αυτή την περίπτωση, που άλλαζε ο κώδικας, επειδή η ρουτίνα βρισκόταν σε άλλο code segment από αυτό που ήταν η main, αλλά και η στίβα αλλάζει. Επιπλέον πράγματα λοιπόν χρειάζεται να αποθηκευθούν. Αφού αλλάζει και η στίβα, όταν τελειώσει η κλίση της ρουτίνας στο λειτουργικό σύστημα ή στο driver, πρέπει το σύστημα να μπορεί να επιστρέψει στην πρώτερη κατάστασή του. Η πρώτερη κατάστασή του καθορίζεται από το code segment στο οποίο βρισκόταν οι εντολές του προηγούμενου προγράμματος, αλλά και από το περιβάλλον του. Το περιβάλλον του, ένα σημαντικό μέρος του, είναι οι τιμές της στίβας. Για να μην χαθεί λοιπόν η στίβα, θα δούμε ότι αποθηκεύεται και αυτή από το προηγούμενο επίπεδο. Όταν καλείται λοιπόν άλλο επίπεδο προστασίας, τότε αλλάζουν οι Stack Segment και οι ESP, οι τιμές τους, για να δείχνουν στη νέα στίβα, ώστε να δείχνουν τη στίβα λοιπόν του νέου επίπεδου. Τα επίπεδα 0, 1 και 2 που είναι τα πιο προστατευμένα, του λειτουργικού συστήματος και των Device Drivers, έχουν τη στίβα τους σε ένα ειδικό τμήμα που ονομάζεται Task State Segment. Λείπει η λέξη segment, αλλά έτσι ονομάζεται. Και μάλιστα συντομογραφικά ονομάζεται TSS αυτό και θα το δούμε παρακάτω, γιατί έχει και άλλα πράγματα το TSS. Για να δούμε λοιπόν τη μορφή της στίβας πριν και μετά την κλίση ενός προστατευμένου τμήματος. Για παράδειγμα, την κλίση μιας System call. Για θυμηθείτε στη C ότι αν θέλω να τρέξω για παράδειγμα μία ρουτίνα ή μία εντολή του λειτουργικού συστήματος, γράφω μέσα στη C system, ανοίγω παρένθεση και μέσα σε διπλά αυτάκια γράφω την εντολή που θα γράφω από το κέλυφος του λειτουργικού συστήματος. Αν είμαι σε Unix για παράδειγμα, θα μπορούσα να γράψω ls και με κάποιο τρόπο να καταγραφούν ή να εμφανιστούν στην οθόνη τα αποτελέσματα της εντολής list, που μου δείχνει το ποια αρχεία υπάρχουν μέσα στο τρέχον κατάλογο, για παράδειγμα. Ή να τρέξω μία sleep. Η sleep που έχω στη C, που αδρανοποιεί το πρόγραμμά μου για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι μία κλίση στο λειτουργικό σύστημα. Που λέω στο λειτουργικό σύστημα, απενεργοποίησε την τρέχουσα διεργασία, για όσο διάστημα θέλω, τρέξε οτιδήποτε άλλο θες και να επιστρέψω μετά από 2 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα κάνει sleep και δεν είναι εντολή της C, είναι κλίση προς το λειτουργικό σύστημα. Έστω λοιπόν ότι θέλω να κάνω μία sleep, λέω τώρα, ή μία άλλη εντολή που θέλει παραμέτρους, στην στίβα της καλούσας διαδικασίας, όχι του προστατευμένου επίπεδου, ας πούμε το application level 3. Σε αυτή τη στίβα βάζω καταρχάς τις παραμέτρους που θέλω να περάσω και να στείλω στη ρουτίνα του λειτουργικού που θα καλέσω και βλέπετε ότι η διεύθυνση επιστροφής δεν αποθηκεύεται σε αυτή τη στίβα. Και είναι λογικό. Καλό την διεύθυνση επιστροφή, καλό τη ρουτίνα του λειτουργικού. Με το που καλώ τη ρουτίνα του λειτουργικού, για παράδειγμα την εντολή sleep που σας είπα, αυτομάτως αλλάζω επίπεδο στίβας, πάω σε άλλη στίβα, πάω στην εσωτερική στίβα που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα. Αυτή εδώ είναι. Stack for called procedure, στην καλούμενη ρουτίνα. Η στίβα της καλούμενης ρουτίνας είναι αυτή εδώ. Και τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν. Βλέπετε ότι καταρχάς το πρώτο πράγμα που φέρνω και αποθηκεύω είναι το που βρισκόταν αυτή εδώ η στίβα. Στη νέα στίβα το πρώτο πράγμα είναι το stack segment αυτού νου εδώ, εδώ που άρχιζε αυτή η στίβα και ο ESP αυτού νου που έδειχνε εδώ, στην κορυφή της στίβας. Αυτά είναι τα δύο πρώτα που αποθηκεύονται εδώ πέρα μέσα. Αντιγράφονται από την παλιά στίβα οι παράμετροι που πρέπει να περάσουν στην υπορουτίνα και επίσης αποθηκεύεται στο τέλος και το code segment και ο μετρητής προγράμματος του προγράμματος που κάλεσε την υπορουτίνα του λειτουργικού συστήματος. Όταν γίνουν αυτά, τότε μπορεί να ξεκινήσει να τρέχει η sleep, που είναι η ρουτίνα του λειτουργικού. Τελειώνει η ρουτίνα του λειτουργικού. Τότε γυρίζει στην στίβα, παρότι βρίσκεται στη στίβα του λειτουργικού ακόμα, διαβάζει προς τα πάνω όλες τις τιμές και το CSEIP τα πάει στους αντίστοιχους καταχωρητές για να ξαναγυρίσει στον κώδικα στο σημείο που διακόπηκε και κλείθηκε η sleep. Διαβάζει τις παραμέτρους και τις πετάει. Δεν τις χρειαζόμαστε πλέον, εκτός και αν κάποιες παράμετροι είναι εντολές που επιστρέφονται, είναι αποτελέσματα. Τότε θα τα αξιοποιήσει η ρουτίνα που θα γυρίσει πίσω. Και στο τέλος ανακτά από τη στίβα και το stack segment και το ESP για να φτιάξει και την παλιά στίβα, να μπορέσει να γυρίσει στην παλιά στίβα εδώ πέρα, που έγινε η όλη διαδικασία. Και έτσι σε αυτό το τμήμα μπορεί το πρόγραμμα που καλέστηκε να συνεχίσει την λειτουργία του. Πριν κάνουμε διάλειμμα, 2 λεπτάκια, ένα παράδειγμα με όλα αυτά εδώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ ήταν κλίση υπορουτίνας σε privileged level. Έτσι. Εδώ ήταν application level, IOPL ίσον 3, application level, αλλά αυτή εδώ ας πούμε ότι είναι μια ρουτίνα ενός device driver και έχει IOPL 1. Ο κώδικας είναι διαφορετικός, βλέπετε, είναι σε διαφορετικά και αυτό είναι απαραίτητα. Δεν μπορεί να κάνεις κλίση στο λειτουργικό σύστημα και να είναι στο ίδιο segment και ο κώδικας ο δικός σου της εφαρμογής και ο κώδικας του λειτουργικού. Ούτως ή άλλως θα είναι σε διαφορετικά. Αλλά αυτή εδώ χρησιμοποιούσε αυτή τη στίβα με αυτές τις τιμές εδώ πέρα, που αντί για να γράψω διευθύνσεις, σας τα δίνω με συμβολικά ονόματα. Δηλαδή, αυτό το stack segment άρχιζε στην τιμή SS1 και η τρέχουσα θέση στην οποία βρισκόμουν εδώ πέρα μέσα ήταν η ESP1. Καλώ λοιπόν την νέα ρουτίνα και στη νέα ρουτίνα που είναι στο λειτουργικό σύστημα ή σε έναν driver, η στίβα, η stack segment βρίσκεται σε μια άλλη διεύθυνση, είναι ένα άλλο τμήμα της μνήμης, το stack segment 2. Και η τρέχουσα θέση είναι το Extended ESP 2. Εδώ λοιπόν οι δύο τιμές αποθηκεύτηκαν, P1, P2. Όταν μπήκαμε εδώ σε αυτήν τη στίβα, από εδώ και κάτω, αποθηκεύτηκε το SS1, πρώτα το SS δεν ξεκινάει, ναι, το ESP1. Αντιγράφηκαν οι δύο παράμετροι P1, P2 και για να μην χαθούμε αποθηκεύτηκε και το CS1 ή IP1. Και τώρα αυτός ο δείκτης δείχνει εδώ, ο ESP. Και αυτός εδώ βέβαια δείχνει εδώ. Εκτελείται ο κώδικας. Όταν τελειώσει η υπορουτίνα, το σύστημα διαβάζει και αδειάζει τη στίβα, παίρνει το CS1, το EP1, πάει και τα αποθηκεύει εδώ. Πετάει τις τιμές P1, P2, αν δεν έχει κάποια επιστροφή να κάνει, τις αγνοεί. Διαβάζει και το ESP1 ή SS1 και τα μεταφέρει στον ESP SS, ώστε να ανακτηθεί από τον CS EIP και από τον SS ESP και ο Code Segment και η στίβα που είχα αρχικά και να μπορέσω να επιστρέψω πίσω. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα.